Καλησπέρα. Από το κλειστό των Ελυσίων. Τεχνίδι για την Master League. Πρώτο σουτ άστοχο, έτσι από τη γραμμή των 6.75, δύο ομάδες που έρχονται από νίκες. Οι παίκτες του κύριου Ασπιώτη θα ξεκινήσουν με σουτ έτσι από τη γραμμή των 6.75. Ο Ασπιώτης τελεί χρεϊκός απόψε. Ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού τον έχει αφήσει εκτός. Παλεύουν την μπάλα. Πέντε γρήγοροι πόντι. Για τους υπερδούχους, οι οποίοι θα βγάλουν και την άμυνα. Θα πήρε το φάουλ, 8-42. Τα σχεδόν 8 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Το φλόουτ το έχουν πιάσει από εκεί που το αφήσανε. Εκπληκτική εμφάνιση στην προηγούμενη αγωνιστική. Συνέτρισαν το Βαζέγκη. Του έριξαν 30. Κάπας επιθετικό. Βαζέγκης, φλόουτ. Αφιδέξει η Φλόουτ και Βαζέκης είναι η τριάδα αυτού του ομίλου. Νέο καλάθι από το Τσάπα. Θα κάνει το 7-0. Δεν τη συγκράτησε. Οι αμφιδέξοι οι οποίοι παρατάσσονται με αρκετές και σημαντικές απουσίες. Ξέρουν και ήδη ότι το έργο τους απόψε δεν είναι εύκολο. Έχουν κάνει όμως τόσο καλή χρονιά. Βρίσκονται στην κατηγορική της βαθμολογίας. Που μπορούν να αντέξουν τέτοιες βραδιές, μια πιθανή ήττα. Έτσι κι αλλιώς τα μεγάλα παιχνίδια είναι στα play-off. Εκεί ξέρει τον γαμπρό. Βατζιάρα σας στόχησε. Φιλοξενούμενοι θα βγάλουν την άμυνα, το 7-0 παραμένει. Ατσιάρας, ο MVP της προηγούμενης αγωνιστικής με εκπληκτικό τέταρτο δεκάλεπτο. Έπρεπε να είσαστε στο γήπεδο για να δείτε τι ακριβώς έκανε. Ο κύριος με το νούμερο 99, πρωτοκαλάθη για τους αμφιδέξιους θα έρθει από τον Μαρκέτο. Μπάλα στο σίδερο, τελικό rebound. Λιγορακάκης, κακός. Στο διαδίο και πάλι. Αυτή τη φορά θα ξεκίσει ο Βουσάσης. Θα δώσει και πάλι προβάδισμα 7 πόντους στην ομάδα του. Τρίπλα
πάρει και πάλι την μπάλα. Δεν πρέπει κανείς να υποτιμάει την ομάδα που ηγείται του ομίλου. Παρόλο τις απουσίες, Τσαβέλας θα κόψει. Ο Τσάβας ήταν εκεί, στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή, πήρε το επιθετικό rebound. Θα βγάλουν την άμυνα. Μαρκέτος. Μπάλα από ποιον. Τελευταία ο Τέρι που ακούμπησε την μπάλα. Ήταν αυτό του Στουρνάρα, ο οποίος φωτικά σήκωσε το χέρι του. Επιθετικό rebound από τον Ζαφυρόπουλο. Και πάλι Τσάπα, Ζαφυρόπουλος για 2 από τα 5. Νέο επιθετικό. Τους έχουν πληγώσει από εκεί. Το καλάδι πάρτι. Διότι όταν δίνεις δεύτερες και τρίτες επιθέσεις σε οποιοδήποτε ομάδα, οι πιθανότητες του να μην δεχτείς τα λάθη μειώνονται, όσο μάλλον όταν απέναντι έχεις μια ομάδα με την ποιότητα των flow. Στουρνάρας, Μαρκέτος, θα περάσει καμία τετραπέλα. Τρία δευτερόλεπτα. Πάμε σε ένα time out, 3:46 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, στο 11-5 το σκορ. Θα υποπέσουν στο λάθος. Διαφορά πάντα στο σύν 8. Ο Φλόντ έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Σε αυτή την πρώτη στροφή της αναμέτρησης, Τσάπας θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Η άμυνα θα βγει. Στουρνάρας. Για ποιον. Ο Τσάπας έκλεψε και θα αναφέρει την μπάλα έτος παρκέ. Εκπληκτικός. Ξαπέλησε την τρίποντη βόμβα, 16-5, διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, σε 10 πόντους. Θα κλέψουν για την μπάλα. Ο Καραμάνοφ ήταν εκεί, δήλωσε παρόν. Γκαζιάρος στο εκεί, επιθετικό rebound. Τσαβέλας, Μάνοφ, Νάρας για 4-45. Ας το κόσ. Ας πρώτης καθοδηγεί την ομάδα του. Οι φωνές ακούγονται μέχρι εδώ, στα ορεινά του γήπεδου. Η άμυνα θα βγει για τους φιλοξενούμενους. 3:37. 16-5. Περιμένουμε πώς και πώς τα play-off. Εκεί που οι ομάδες σίγουρα θα κατέβουν πλήρης. Μας περιμένουν μεγάλοι αγώνες.
Κουστάσης κέρδισε το φάουλ. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έκλεισε τον ουρανό, το οπτικό πεδίο του Κουστάση. Εξαιρετικό Ζαβέλας. Κουστάση θα πάρει θέμα του πίσω. Πίσει την μπάλα στο καλάθι. 18-5. Θα κατεβάσει και την μπάλα, θα οργανώσει για την ομάδα του. Δεξί 18-7, παρέα του κύριου Ασπιώτη στο ΣΥΝ 11. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Και με τη βοήθεια της Τύχης οι Αμπιδέξεις θα ρίξουν τη διαφορά στους 5 πόντους. Έχουν διανύσει τη μισή απόσταση με ένα σερί 8-0, παρακαλώ. Τσάπας για 3. Τίποτα λένε ρε. Δεν είχε κανένα πρόβλημα από τη στιγμή που κατέβασε το rebound. Να δείξει την μπάλα στο καλάθι. Ο Ραμάνοφ κέρδισε το φάουλ.
Θα οδηγηθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Και πάλι στους 5 πόντους. Δύο, δέκα, πέντε. Δεν θα βρουν εξόρματα και αρχίζουν να δείξουν την πάου. Σάμπα θα κλέψει. Ο έτερος Σάμπας δεν κατάφερε να σχεδίσει την μπάλα. Προσπάθεια της Κλόου για συνδυασμό. Ζαβέλας θα στοχίσει. 22-15 παραμένει. Γιατζιάρας. Σουβνάρας. Ζαβέλας, Τουρνάρας. Γκαρτιάρα θα προσπιθεί, Σταυρωτές έπρεπε να το πάρει. Με εντύπωση, θα πάει μέχρι μέσα. Κάνει και το φάουλ στον Αλικανιώτη. Σε ψηλό χαμηλά Ζαφυρόπουλος. Δεν θα βρει καλό αντιπλό σε αυτή τη φάση. Μαρκέτος. Ζαβέλας, Μαρκέτος. Θα πάρει το σκριν και πάρει σε Ζαβέλα. Στο δεύτερο λεπτά για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Δεν θα πετύχουν καλά. Το φάουλ είναι η δύση γραμμή των ελεύθερων βολών, 4:55. Είμαστε πλέον στο δεύτερο μισό της δεύτερης τροφής της αναμέτρησης. 4:55 πριν οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια. Έχουμε αλλαγές, Αφιρόπουλος στον πάγκο, τη θέση θα πάρει ο Βλάχος. Oh!
Μίνο του Νάρα, ο οποίος είναι βιασμός να τον κουκουνήσει. Η μπάλα θα αρχίσει στυμμένη στα χέρια του Μαρκέτος βήματα. Πιέση φλόου, η πίεση θα αποφέρει καρπούς, κλέψαν την μπάλα. Δεν θα βρούμε καλάθι από τον Τσάπμα. Σε αυτές τις τελευταίες στιγμές για πιάρα θα βρει στόχο σε τη γραμμή των 6.75, θα κάνει 24-18. Η φλόουτ είναι πάντα μπροστά. Και απ' την άλλη η αφιδέξη είναι πάντα κοντά της. Στείλει το παιχνίδι και πάλι στο 8. Η άμυνα θα βγει. Κάποια στιγμή και πάει και στις 11. Γιάρος θα ζωχίσει στην πρώτη. Τσάπας, Βορακάκης, παραλίγο το λάθος, έχει το Σαβέλα πάνω του. Θα τον ανακόψει σε πρώτο χρόνο, στην διατρής. Διαφορά και πάλι στα επίπεδα των 11 πόντων. Η ανώτατη τιμή που έχει αγγίξει διαφορά είναι η 13 από το 18-5. Σουνάρας θα κάνει το λάθος. Όπως σας δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει το 31-18. Το παιχνίδι για δεύτερη φορά στους 13. 30 για το τέλος. Σάτσι τρεγάτε ποδαράκια, με ακολουθεί ο Γρηγορακάκης, 33-18. Πάτησαν το πόδι στο γκάζι και εξαφανίστηκαν. Πάμε σε ένα time out. Το time out τελείωσε. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν. Πάτους των δύο ομάδων. Η διαφορά πλέον είναι πέντε πόντους, Ζαβέλας, για τρεις από την κορυφή. Με καβλό, παρακαλώ. Δεν το κάνει το χάντερη μπάλα. Πέντε, 18,
αλήθεια της απόστασης που χωρίζει τις δύο ομάδες όλο και ανοίγει. Πολύ όμορφη πάσα από την Καβέλα. Γάλλη και πάλι έξω. Στο δευτερόλεπτα. Πολύ όμορφη ομαδική προσπάθεια. Πολύ όμορφο καλάθι. Ενέργεια για χειροκρότημα. Ομάδα του Ασπιώτης ο ΣΥΝ 15 με 35-20. Όλα έτοιμα. Το δεύτερο εμίχρονο ξεκίνησε. Το παιδί είναι στο 35-20 στους 15 πόντους. Κλέψει για την ακρίβεια. Αυτό το σκαπίλι που έδωσε στην μπάλα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αν και τα πράγματα της αναμέτρησης με το που πατήσαμε το πόδι μας στο κλειστό και είδαμε τις πολλές απουσίες που θα έχουν απόψε οι αμφιδέξοι, την ποιότητα της float. Κρίσαμε τα δευτεία το φαβορί που είναι η ομάδα του κ. Ασπιώτη, η οποία είναι σε φοβερό αγωνιστικό μεμέντου. Πολύ καλό φεγγάρι, πρέχονται από τεράστια νίκη, μεγάλη νίκη, όμορφο μπάσκετ επί του Βασδέκη. Ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Τον Άρα σας το χύσει. Τσαμπάς. Σάσης. Άρης Ζαφυρόπουλος για το σκριν, θα του το δώσει. Τσαμπάς. Ζαφυρόπουλος, το Τσαβέλα πάνω του. Δεν θα ευτοχίσει. Θα μαζέψει ο Στουρνάρας. Ο οποίος η μπάλα του ουσιαστικά συστημένη στα χέρια του. Στουρνάρας, Τσαβέλας. Αυτή πάσα με αυτή τη γωνία. Πολύ φιλόδοξη για να περάσει. Ο Μαϊπάς έκοψε τον Τσάπα. Το φάουλ ήταν σκληρό, αλλά άκρος μπασκετικό. Δεν ξέφυγε από τα όρια. Θα σας μιλήσουμε τώρα λίγο για την βαθμολογία, για το τι ακριβώς γίνεται. Πριν από αυτό το παιχνίδι, η αμφιδέξη πρώτη θέση με 25 βαθμούς. Σε 14 αγώνες, η Flow 24 βαθμούς, σε 14 αγώνες επίσης και 24 βαθμούς και ο Βασδέκης. Θα κλέψουμε το έτος ο Νέρι. Γαζιάνας θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Με το ανάποδο χέρι άφησε την μπάλα στο ταμπλό. Τελικά κατέληξε εκεί που έπρεπε, κάνοντας το 37-24. Πολύ όμορφη φάση, καλάθι και φάουλ από τον Μπουσάση. Όμορφο μπάσκετ βλέπουμε σε αυτές τις τελευταίες δύο φάσεις από τις δύο ομάδες.
Μαντρί. Διάντα 9-28. Κατιάδα συνήθως. Τώρα είναι που ζεσταίνεται. Τρίτο, ειδικά τα τέταρτα δεκάλεπτα είναι τα αγαπημένα του. Λέτε να δούμε τα ίδια που είδαμε και στο Βασιλικάκι Αρένα από την αφεντιά του. Βέλλας. Εντάξει, έχασε ένα φαινομενικά πολύ εύκολο τα λάθη, βέβαια έχει συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε. Σαράντα 27 στο 13 Λόουτ Μαρκέτος, ένα βηματάκι πίσω, θα ευστοχίσει. Δεν θα βρει στόχο. Τους άτσες θα μείνει για λίγο στον αέρα και τσάπας ήταν. Μοιάζουν αυτοί οι δύο. Από μακριά σίγουρα. Αυτή η λαφριά γενιάδα η οποία έχουνε μας μπερδεύει. Σιάρας με το δεξί. Δεν θα του το κάνει το καλύτερη μπάλα. Στο πρώτο γύρο είχαν κερδίσει τη Φλόρ με 57-49. Στο σύμπλο της Αφιερόπουλος. Ζαβέλα θα μαζέψει. Ένα βίαστο λάθος τώρα από τους φιλοξενούμενους. Λέπτου, η μπάλα στο Ζαφυρόπουλο. Στον Μάρασα του κλέψει την μπάλα, δεν τον είχε δει. Καραμάνο. Στον Μάρας για 3-45. Μπάλα στο σίδερο. Θετικό ριμπάτο τον Καραμάνο. Θα παρεύει ο Τσάπας. Τα δικά του χέρια η μπάλα θα περάσει εκτός. Καραμάνο για 3. Ούτε αυτός θα βρει στόχο. Θα χρειαστούν άμυνες. Θα χρειαστούν και μεγάλα σουτ. Αν θέλουν να επανέλθουν και να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Θα μας βρει στόχο 42-29. Στουρνάρας
θα συνδεθεί με το καλάθι με αυτόν τον πολύ όμορφο τρόπο και θα ρίξει και πάλι τη διαφορά στους 11 πόντους, 42-31. Γρηγορακάκης, Ζαφυρόπουλο, ο κύριος δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να στείλει τη διαφορά και πάλι στους 13-44-31. Άρας, θα στοχίσει και πάλι. Άστοχη αν πηδέξει, έτσι την κάνει το 75. Τσάπας, Γρηγορακάκης. Λάχος, Τσάπας. Πάλο το Σουρνάρα. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της προτελευταίας στροφής. Ματιάρας, Καρέλας, Καραμάνοφ. Ούτε τώρα για παίκτη των αμφιδέξεων η μπάλα πέρασε εκτός. Δύο ελεύθερες βολές. Ο MVP της Κατζιόρα, συγγνώμη, της προηγούμενης αγωνιστικής. Τελευταίο λεπτό πριν να οδηγηθούμε στην τελευταία στροφή του παιχνιδιού, εκεί που θα ξεκαθαρίσουν όλα. Ζαφυρόπουλος, Αλικανιώτης, αποτείνει στον αέρα από το Τζαβέλα, το φάουλ έχει γίνει με το σώμα. Αλικανιώτης είναι ήδη στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Στο στην πρώτη. Ζιώρας. Το σπιτί θα αφήσει την μπάλα. Έχει φτύσει μια διαφορές από την αλήθεια. Καλή.
στόχο. Ως εκ τούτου οι δύο ομάδες θα περάσουν στους πάγκους τους με το σκορ στο φωτεινό πινάκα στο 44-31. Όλα είναι έτοιμα για το τελευταίο δεκάλεπτο. 44-31. Βήματα από το Τζάπα. Με τη βοήθεια του να μέριστη σε εισαγωγικά του κυρίου με το νούμερο 2 του Καραμάνοφ. Και θα διεστρήσει. Θα κλέψουν την μπάλα. Της Σκλόουτ. Τζάπας. 46-31. Συνυπολογίσουμε και τον παράγοντα κούραση για τη δέξη. Δύο φορές που έρθει απόψε τόσο πλούσιο των Μελισσίων με 6 μονοπαιχτές. Όσο και από την άλλη η Φλόντ έχει την πιο πλήρη σύνδεση που κατορίζει να έχει. 7 είναι και εκείνη, αλλά αυτός ο ένας παίκτης πιστέψτε με μετράει πολύ. Όσο μάλλον όταν τα παιχνίδια είναι αρκετά κοντινά. 48-31, διαφορά στους 18 πόντους. Άιπας, θα γίνει το λάθος. Τσάπας θα κερδίσει το φάουλ. Πρώτο μαδικό. Έξω στη δεύτερη. Διαφορετικό, η μπάλα και πάλι στην κατοχή τους. Λίγο Ραγκάγκης. Στο πουθενά. Εντύπωση βέβαια ότι δεν είναι τα λάθη που θα το στοιχίσει, θα πρέπει να αυτοκτονήσουν για να μην πάρουν τη νίκη. Ο Πλάτος θα κόψει εντυπωσιακά τον Κατζιόρα, ήρθε από πίσω του. Πολύ όμορφη ενέργεια και από τον Τζάμπα, ο οποίος έτρεξε όλο το γήπεδο. Σε το αριστερό, 51-31, θα υπερκαλύψει από ό,τι φαίνεται και τη διαφορά. Μάιπας, θα σκορπίσει. Γρήγορα κάποιος αρχίζει την πάρα σε καλάθι. 53-31. Είπαμε, η Φλόντ βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Μάιπας από σπιθί. Κοφή από το Τζάμπα σε πρώτο χρόνο. Θα πάρει το rebound και θα πετύχει το καλάθι. Κανένα rebound δεν υπήρξε. Απλά στην διεκδίκηση της μπάλας μετά το κόψιμο που δέχτηκε. Πάλι επανήλθε στα χέρια του. Την κυρία με του λόγου, του κόμπου το λάθος. Λάθος. Θα γυρίσει. Θα στοχίσει. Μαρκέτο, θα μαζέψει. 6-43. 53-33. Στο σύν 20. Η Φλόντ από ό,τι όλα δείχνουν θα πάρουν. Θα πάρει άλλη μια νίκη επί των των ομάδων που διεκδικούν τις πρώτες θέσεις στον όμιλο. Κέρδισε τον Βασδέκη την προηγούμενη αγωνιστική.
θα κερδίσει και τους αφιδέξιους. Δεν θα κάτσουμε να έχει κατέβει τη φετινή χρονιά με αρκετές απουσίες. Αυτά είναι πράγματα που θα τα κρίνουν εδώ η ηγεσία, ας πιω τη ηγεσία. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάρουν τα μυαλά τους αέρα. Τα παιχνίδια έτσι κι αλλιώς που θα ορίσουν τη χρονιά είναι τα play-off για όλους, και για τη Float και για τους αφιδέξιους και για τον Βασδέκη και για την τέταρτη ομάδα που θα ακολουθήσει αυτούς τους τρεις. Θέλουμε να δούμε ποια θα είναι. Ο Γορακάκης θα κάνει το 55-33 στους 22 πόντους. Τυπική διαδικασία ότι παρακολουθούμε όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα, τον τελικό νικητή. Σουρνάρας για τρεις, σίδερο η μπάλα. Τσάπα στο rebound, Κορακάκης. Παραλίγο να του κλέψει την μπάλα εκεί ο Σουρνάρας. Τσάπας στον Έτερο, στον Μιχάλη, ο οποίος θα πυροβολήσει για τρεις, δεν θα βρει στόχο. Το 55-33 θα διατηρηθεί. Έχουμε πει στα τελευταία 5 λεπτά του αγώνα. 4:50, Μαρκέτος για 2. Μάι πάσε επιθετικό. Τζαβέλας, Γκατζιόρας για 3. Θα μαζέψει ο Τσάπας. Παναγιώτης άστοχος. Γκατζιόρα στο rebound. Σουρνάρας, Μαρκέτος. Δεν θα βρει στόχο. Αλυτανιώτης για τρεις. Έχουν χαλάρωση δύο ομάδες αρκετά. Πάμε σε ένα time out. Time out έχω την εντύπωση. Πάμε σε ένα time out. 3:46 για το τέλος. 55-33 το σκορ. Γκέρακα σκορ. Σομάλι το επόμενο παιχνίδι της αποψινής βραδιάς. Καραμάνο, Γκατζιόρας, αφήσει με το δεξί με ταμπλό. Πολύ όμορφο καλάθι. Τζαμπάς θα στοχίσει, Γαφυρόπουλος επιθετικό. Νέα επιθετικό από τον Τζάπα, ούτε τώρα. Όμως
Τσαπάση, Τσαπάς, Αλικανιώτης. Στο Παναγιώτη για τρεις. Σήμερα η μπάλα, Σουσάζο, Νεφικό. Τσαπάς απαιτείται ένα πολύ όμορφο, ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Θα κάνει τον λάθος. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Μάιπας δεν κατάφερε να βρει τους Ζαβέλα. Σουσάσης, ο Τζάπα. Δυνατάκι αλλαγής κατεύθυνσης. 61-35. Διαφορά στους 26 πόντους. 57-49 ήταν το παιχνίδι του πρώτου γύρου για τους αφιδέξιους. Ο Σαφυρόπουλος θα κλέψει. Εκτός πέρα συνέχεια με καλάθι, 20 δευτερόλεπτα, όλα για τη float. Λοιπόν, η float θα πάρει την νίκη, θα πιάσει τους αμφιδέξιους στην κορυφή. Έχουμε και καθήκηση. Η Φλόντ όμως είναι αυτή από πάνω αυτή τη στιγμή. Απομένουν τρεις αγωνιστικές και οι δύο περιμένουν με ανυπομονησία πλέον τα play-off. Εκεί θα είναι τα μεγάλα παιχνίδια. Από εμάς καλό βράδυ.